Αναστάτωση έχει προκληθεί στου κατοίκου του τυχερού του Δημοσουφλίου από την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στι στρατιωτικέ κατοικίε και μεταξύ άλλων αναφέρει πω το νερό τη περιοχή είναι ακατάλληλο προ πόση μετά και τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που έκανε ο στρατό. Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτ δήλωσε άγνοια για το θέμα, καθώ η είδηση του γνωστοποιήθηκε από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ενημερωθήκαμε και ειδικά η Διεύθυνση Υγεία τη Περιφέρεια μέσω του τύπου ότι υπάρχει πρόβλημα με το πόσιμο νερό του τυχερού. Επικοινωνήσαμε με το στρατό, όπου υπήρχε και η σχετική ανακοίνωση και ζητήσαμε να μας στείλουν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έγιναν. Ο στρατός ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και αναμένουμε να εντός τη σήμερα να έρθουν τα αποτελέσματα από τις δηματοληψίες που πραγματοποίησε ο στρατός. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την ομοθέσια την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και την καθαρότητα του πόσιμου νερού την έχουν οι Δήμοι οι οποίοι πραγματοποιούν διαρκείς δειγματοληψίες. Η περιφέρεια επεμβαίνει και πραγματοποιεί ελέγχους, εποπτικού χαρακτήρα όμως, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή και με το τυχερό ενημερωθήκαμε σήμερα και αμέσως συνεργεία της διεύθυνση Υγείας μετέβησαν στο τυχερό για δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου με, στο πλαίσιο τους, του εποπτικού χαρακτήρα να διαπιστώσουμε κατά το πόσο είναι ασφαλέ το πόσιμο νερό. Κλιμάκιο τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου έλαβε δείγμα νερού, το οποίο θα σταλεί εκ νέου για εργαστηριακές εξετάσει. Εμεί ω Περιφέρεια και ειδικά η Διεύθυνση Υγεία πραγματοποιεί διαρκεί ελέγχου όταν παρουσιάζεται πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή από το πόσιμο νερό. Όπως σας είπα, η ευθύνη για την ποιότητα και την καταλληλότητα του πόσιμου νερού είναι αποκλειστική ευθύνη των Δήμων, οι οποίοι οφείλουν να κάνουν διαρκείς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εμείς παρεμβαίνουμε ως περιφέρεια μόνο στην περίπτωση που εμφανιστεί κακής ποιότητας πόσιμο νερό. Εκεί λοιπόν γίνεται ένας εποπτικός έλεγχος και εφόσον το νερό αποδειχθεί ακατάλληλο, τότε η διεύθυνση υγεία απαγορεύει την πόση αυτού του νερού. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Παράλληλα, ο κ. Πέτροβιτ αναφέρθηκε στι αρμοδιότητε τη περιφέρεια για το συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντα πω έχει κυρίω ρόλο εποπτεία αφού εντοπιστεί το πρόβλημα. Εμεί, το τελευταίο διάστημα, ω διοίκηση τη περιφέρεια, έχουμε εγκρίνει έργα τη τάξη των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στα δίκτυα ίδρευσης του Δηδημοτήχου και του Πυθίου που αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Επίσης, αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος. 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ θα διατεθούν στην περιοχή του Σουφλίου για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον ορεινό όγκο. Είναι έργα που χρόνια τώρα ήταν απέτηση της κοινωνίας και των Δήμων.